Η ανταπόκριση που βρίσκεται στο φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε χρόνο ενισχύει και άλλο την αποφασιστικότητά μας, ώστε η νέα γενιά να ζει, να τολμά, να προχωρά. Να μην συμβιβάζεται, αλλά να απαντά επιθετικά στις προκλήσεις που δέχεται από τους εκμεταλλευτές και τους πολιτικούς εκπροσώπους της. Από εκείνους που αγωνιούν να κρατήσουν τις προσδοκίες των νέων στον πάτο. Αλήθεια, σε ποιους νέους απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές, βάζοντας τους ντεκόρ στους σχεδιασμούς ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων? Στους νέους και τις νέες της εργασιακής περιπλάνησης, της μερικής απασχόλησης. Σε εκείνους που ως κανονικότητα ξέρουν τα ανύπαρκτα ωράρια, τη δουλειά σε συνθήκες γαλέρας χωρίς δικαιώματα. Σε αυτούς που η ίδια η κυβέρνηση συμφώνησε να τους παίρνει από τα 16 τους χρόνια από την πρώτη ηλικίου και να τους στέλνει πεσκέσεις στους μεγαλοξενοδόχους. Μην ξοδευτούν οι μεγιστάνες και πληρώσουν κανένα ξεροκόμματο μισθού παραπάνω σε εργαζόμενους. Σε εκείνους που αντί η εργοδοσία να τους πληρώνει με υπερορίες, θα τους δίνει ρεπό για να απολαμβάνουν τα δωρεάν data στο κινητό τους που εξήκυλε ο Μητσοτάκης, λες και απευθύνεται σε ηθαγενείς. Σε εκείνους που την ελάχιστη βάση εισαγωγής μένουν εκτός πανεπιστημίων για να ενισχυθεί το σκορποχώρι της μεταλλεργιακής εκπαίδευσης. Η σούπα των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Σήμερα σπουδαστές πελάτες και αύριο τζάμπα εργάτες. Αυτές οι εξαγγελίες πρόκλησης της κυβέρνησης από το βήμα της ΔΕΘ είναι η άλλη όψη της γαλαντομίας προς το μεγάλο κεφάλαιο. Της πολιτικής όλα για τους λίγους. Αφού οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι πάλι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτοί είναι οι ωφελημένοι από τις νέες μειώσεις σε μισθούς και εισφορές, με πρόσβαση σε φθηνή εργατική δύναμη, με κίνητρα και επιδοτήσεις για την ισχυροποίησή τους μέσω συγχωνεύσεων. Οι όποιες παροχές εξαγγέλθηκαν προς το λαό, μερικές από τις οποίες ισχύουν ήδη, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες απώλειες από το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Δεν χωράνε, σύντροφοι και συντρόφισσες, τα όνειρα, οι ελπίδες, η ζωτικότητα της νέας γενιάς στο στενό κορσέ του σημερινού βάρβαρου συστήματος. Γι' αυτό, όσο η κυβέρνηση και το κεφάλαιο τολμάνε να κλιμακώνουν την επίθεσή τους στη νέα βάρδια της εργατικής τάξης, τόσο η νεολαία πρέπει να γίνει ακόμα πιο τολμηρή, να στρατευτεί στον αγώνα μαζί με την ΚΝΕ, να οργανωθεί και να παλέψει για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ειδικά η φετινή χρονιά προσφέρει πλούσιο υλικό για προβληματισμό. Το συναντάμε άλλωστε στις συζητήσεις μας με τους εργαζόμενους, με το λαό μας. Συναντάμε χιλιάδες νέους που τους φταίει το σύστημα, το κράτος, αφού βλέπουν παντού τα διέξοδα να ορθώνονται μπροστά τους. Στην εκπαίδευση, στη δουλειά, στην υγεία, στην προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Σε αυτόν τον προβληματισμό μπορεί να επιδράσει θετικά μόνο η παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Οι κομμουνιστές αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ανεβάσουμε τον πύχη των απαιτήσεων. Να αναμετρηθούμε με το συμβιβασμό, με το δεν αλλάζει τίποτα, με τις θολές ερμηνείες για τη σημερινή πραγματικότητα. Να δείξουμε τη διέξοδο στο λαό μας και τα παιδιά του. Να πάρει σάρκα και οστά σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά, το σύνθημα που ξεπίδησε από τη μάχη ζωής μέσα στις φλόγες του καλοκαιριού. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, επιλέγοντας έναν άλλο δρόμο, αυτόν της οργάνωσης και της διεκδίκησης, της αντίστασης, της πάλης για την ανατροπή.